Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο Σιμεών Τσομόκο και την ομάδα του που παρά τον COVID κατάφερε να κάνει και φέτος το Delphi Forum πραγματικότητα. Λοιπόν, ο επόμενος μας προκεκλημένος είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής αγοράς, καθώς έχει θητεύσει σε κορυφαίες θέσεις στον τραπεζικό κλάδο αλλά και στη διοίκηση μεγάλων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλο στην Εθνική Τράπεζα, ήταν αντιπρόεδρος στην Τράπεζα Πειραιώς, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της Lambda Development αλλά και υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του ομίλου Λάτσι στη Γενέβη. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Σταμακάκης που θα τον καλωσορίσω, είναι άνθρωπος που έχει αλλάξει την Λιανική στην Ελλάδα, καθώς έχει φτιάξει το Mall και το Golden Hall, αλλά και το κόσμο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εμβληματικά έργα όπως η Μαρίνα Φλίσβου και αυτή τη στιγμή ηγείται του μεγαλύτερου ελληνικού φαντ του EOS Capital. Κύριε Σταμακάκη, καλώς ήρθατε. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πολύ πλούσιο το βιογραφικό, πολύ μεγάλη εμπειρία και ιστορία. Εντάξει, υπερβάλλετε λίγο. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχετε κάνει αρκετές επενδύσεις με το EOS Capital και αυτές οι επενδύσεις πάνε καλά, πώς προχωράμε? Κοιτάξτε, η εταιρεία επενδύει σε καλές εταιρείες, κερδοφόρες εταιρείες και εταιρείες οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλή κατασκευή ισολογισμού. Άρα θα ήταν πολύ δύσκολο να μην πάνε καλά. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον COVID έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Κάποιες από αυτές έχουν πάει καλύτερα και από τις πιο καλές προσδοκίες μας. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ανέβει 40-50% σε επίπεδο πωλήσεων και αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο EBITDA. Άρα ναι, οι επενδύσεις μας μέχρι στιγμής να χτυπήσω ξύλο πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γράφετε στα οικονομικά site ότι γυρνάτε όλη την Ελλάδα και βλέπετε πολλές νέες εταιρείες. Ετοιμάζετε νέες επενδύσεις και σε ποιους τομείς? Κοιτάξτε, έχουμε δει περίπου σαν ομάδα γύρω στις 200 και εταιρείες. Τα τελευταία, θα σας έλεγα, 2-2,5 χρόνια. Οι περισσότερες από αυτές, κατά 95% είναι μικρομεσαίες. Πράγματι, είχαμε προγραμματίσει για φέτος 4-5 καινούργιες επενδύσεις. Φαίνεται ότι μάλλον πάμε προς τα εκεί, παρόλο που η πανδημία μας έχει κρατήσει πίσω χρόνους και δεν ήταν τόσο γρήγορα τα πράγματα όπως τα είχαμε προϋπολογίσει. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι τελικά θα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό το στόχο. Να επιμείνω λίγο στους κλάδους, αν και συνήθως δεν ανακοινώνεται πριν γίνει το τελικό deal. Ναι, το έχω αυτό. Εμείς πάντα ανακοινώνουμε αφού κλείσει μια συναλλαγή, δεν την ανακοινώνουμε πριν. Αν με ρωτάτε για κλάδους, μπορώ να σας πω οι πέντε, ας πούμε, που έχω στο μυαλό μου που είναι πρώτων πυλών, είναι δύο εταιρείες οι οποίες είναι στα τρόφιμα, τρόφιμα ποτά, που είναι ένας κλάδος που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει δύο εταιρείες οι οποίες είναι σε αυτό που λέμε με τη γενική του όρου έννοια tech, τεχνολογία, και υπάρχει μια εταιρεία στην Λιανική, που είναι η ειδική Λιανική, η οποία ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένη με τεχνολογία. Άρα έχουμε κάνει μια μικρή στροφή προς την τεχνολογία, θα το έλεγα, που έχει αρχίσει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν κλάδος. Προφανώς αφήσατε τον τραπεζικό τομέα για να μπείτε στο επιχειρήν με κάποια στρατηγική. Φαντάζομαι ότι αυτό το φαντ είναι μόνο η αρχή. Ετοιμάζετε κάτι άλλο? Κοιτάξτε, δεν είχα κρύψει ποτέ ότι αυτή η ομάδα που έχουμε κάνει έχει σκοπό να σηκώσει και περισσότερα χρήματα. Προφανώς δεν ξεκινήσαμε για να κάνουμε ένα φαντ των 150 εκατομμυρίων. Ναι, πράγματι είναι στην πρόθεσή μας και στην πρόθεσή μου, αν θέλετε, να εξετάσουμε την πιθανότητα να σηκώσουμε και άλλα φαντς. Μάλιστα, αυτή την περίοδο σκεφτόμαστε σοβαρά μια συγκεκριμένη περίπτωση που δεν θα είναι σαν το φαντ το προηγούμενο, θα είναι κάτι διαφορετικό και το οποίο νομίζω ότι στα επόμενα 3-5 χρόνια θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σε αυτή τη χώρα. Άρα νομίζω ότι, ελπίζω τουλάχιστον, ότι σύντομα θα ακούσετε και από εμάς σε αυτό το τομέα. Ναι. Σας το ευχόμαστε, κύριε Τσομόκο. Και τώρα είστε ευχαριστημένος γενικά από το μέγεθος και την πορεία των private equity funds?
Στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι όχι, δεν είμαι. Γιατί? Γιατί τα ελληνικά private equity διαχειρίζονται περίπου σκάρτα, θα σας πω, 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι στην αγορά στον ωκεανό, σε αυτά που χρειάζεται η οικονομία και μάλιστα σε αυτά που χρειάζεται η οικονομία αυτή τη στιγμή. Που με διάφορους τρόπους είναι έτοιμη να μπει σε μια επενδυτική φρενίτιδα. Για να καταλάβετε, η αναλογία των ελληνικών private equity στις επενδύσεις είναι το 1/15 της Ιταλίας, των αντίστοιχων ιταλικών private equity και περίπου στο 25 με 30 φορές χαμηλότερα από ό,τι είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, η συμμετοχή είναι αστεία. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κρίμα. Γιατί υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και υπάρχουν και αξιόλογες ομάδες. Πώς ανατρέπεται αυτό? Κοιτάξτε, εγώ εύχομαι τρία πράγματα. Το πρώτο είναι, ένα, να μπει καινούργια γενιά σε αυτή την αγορά, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει μια μεταστροφή, ξέρετε, παγκόσμια στα funds. Επειδή ο χώρος του financial sector γίνεται regulated, υπάρχει μια μεταστροφή από πολύ κόσμο να πάει να φτιάξει funds. Το δεύτερο είναι ότι που εύχομαι είναι να μπορέσουν τα funds να σηκώσουν πολύ περισσότερα χρήματα. Όσο περισσότερα χρήματα σηκώνεις, τόσο μεγαλύτερο επενδυτικό ticket έχεις. Mm-hmm. Άρα μπορεί να κάνεις μεγαλύτερα πράγματα. Το τρίτο είναι εύχομαι και συνεργασίες μεταξύ των fund. Κάτι το οποίο παλιά ήταν όχι τόσο σύνηθες, τώρα πια εμφανίζεται και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εσείς κάνατε συνεργασίες ή κινήσετε μόνοι σας? Εμείς έχουμε κάνει ήδη δύο επενδύσεις, στις οποίες συμμετέχουμε μαζί με άλλα funds. Άρα αυτό που σας λέω το έχουμε κάνει ήδη πράξη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα γίνουν και άλλες επιπλέον συνεργασίες. Ξέρετε, οι συνεργασίες με τα funds, μεταξύ των funds, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις πολύ μεγαλύτερη επένδυση, γιατί η συνένωση των δυνάμεων δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο firing capacity, πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να επενδύσεις. Και αυτό σε συνδυασμού πιθανώς και με leverage το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει νόημα. Συν ότι υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο είναι ποιοτικό. Όταν συνεργάζεσαι με άλλα funds, είτε στο μπαίνει στην επένδυση, είτε κυρίως στο βγαίνει, τα funds βλέπουν με την ίδια οπτική γωνία την επένδυση. Δεν τη βλέπουν διαφορετικά. Άρα είναι πολύ δύσκολο να διαφωνήσεις. Mm-hmm. Ακόμα για να υπάρχουν προσωπικές, δηλαδή διαφωνίες προσωπικότητων, ξέρετε, χαρακτήρων. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να διαφωνήσεις σε θέματα στρατηγικής, σε μια επενδυτική λογική. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, μια και είστε εδώ και επειδή έχετε τεράστια και εμπειρία και ιστορία στον τραπεζικό χώρο και πολλά έχουν υποθεί το τελευταίο διάστημα για τις τράπεζες, εσείς πώς βλέπετε το μέλλον στρατηγικά των ελληνικών τραπεζών? Κοιτάξτε, δυστυχώς πάντα όταν βρίσκομαι με ανθρώπους του τύπου καταλήγω πάλι στις τράπεζες. Αναπόφευκτο. Η απάντηση είναι η εξής. Το τραπεζικό σύστημα έχει κάνει αρκετά βήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Σημαντικά. Βελτίωση. Πρέπει να σας πω όμως ότι έχει δρόμο ακόμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που να πούμε ότι έχει φύγει το πρόβλημα του παρελθόντος. Νομίζω θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια ακόμα το σύστημα να ισορροπήσει και βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η αγορά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο δηλαδή το τι κάνουν οι ειδικοί των τραπεζών, αλλά θέλει και καλό κύμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί πιθανότατα, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά πιθανότατα στο επόμενο διάστημα, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ίσως ξαναδούμε αυτό που είδαμε το 2006, 2008, το 2010 το είδαμε, ότι ξεκινάει κάποιος, κάνει αύξηση με το οικοκεφαλαίο και οι υπόλοιποι αργά ή γρήγορα ακολουθούν. Δεν το αποκλείω καθόλου αυτό να συμβεί. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι αρκετά σύντομα, δεν μπορώ να σου το πω χρονικά πότε, αλλά αισθάνομαι στα επόμενα 2-3 χρόνια, οι διοικήσεις των τραπεζών θα μπουν σε μεγάλους προβληματισμούς στο κατά πόσον θα υπάρξει ένας καινούριος γύρος consolidation από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Mm-hmm. Θα μου πει κάποιος, μα καλά, οι τέσσερις τράπεζες θα γίνουν δύο. Η απάντηση είναι δεν το αποκλείω καθόλου. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Οι τράπεζες για να βγάλουν χρήματα, για να βγάλουν αποτελέσματα, πρέπει να έχουν βαρύ ισολογισμό. Πρέπει να έχουν μεγάλα νούμερα στον ισολογισμό.
Εάν συγκρίνει κάποιος το τραπεζικό σύστημα του 2008 με το τραπεζικό σύστημα του 2021, θα διαπιστώσει ότι περίπου το 60 με 65% του balance, του ισολογισμού των τραπεζών, έχει εξαφανιστεί. Είτε λόγω κόκκινων δανείων, είτε λόγω των αποεπενδύσεων που οι οποίες γίνανε, είτε λόγω του ότι η αγορά κατέρευσε. Αυτό λοιπόν δεν οδηγεί, οι μικροί ισολογισμοί δεν οδηγούν σε μεγάλη δυνατότητα αύξησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχουμε δει λοιπόν, έχουμε δει ήδη ότι στο εξωτερικό θα δείτε ότι και στην Ισπανία συζητιούνται πολύ μεγάλες επενδύσεις, επενδύσεις οι οποίες πριν από 3-4 χρόνια ήταν αδιανόητες, ή ακόμα και στην Ελβετία πια, οι by far δύο μεγαλύτερες τράπεζες συζητάνε να συνανοηθούν. Λοιπόν, αυτά δεν είναι δυνατόν να μην ακουμπήσουν έτσι, και αυτή τη χώρα. Και εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε και ενδοσυνοριακές και διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών. Και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Ήταν κάτι το οποίο είχε αρχίσει να γίνεται στο παρελθόν, με καμία σχέση με αυτό το οποίο εκτιμώ ότι θα συμβεί στο μέλλον, και αυτό γίνεται κυρίως γιατί το over-regulation του χώρου οδηγεί τις τράπεζες προς αυτή την κατεύθυνση, να μεγεθυνθούν με άλλους τρόπους. Και θα υπάρχει, θα αυξηθεί ρευστότητα μέσα από αυτό, πιστεύετε? Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν τα νούμερα των τραπεζών. Όταν βελτιώνονται τα νούμερα των τραπεζών, είτε αυτό αφορά τα κεφάλαια, την κεφαλαιακή τους βάση, είτε αφορά τη ρευστότητά τους, είτε αφορά τη δυνατότητα να βγάζουν κέρδη, είναι μαθηματικό σίγουρο ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 3-3,5 λεπτά και θα ήθελα, με δεδομένο ότι έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία και στους δύο χώρους, και στον τραπεζικό αλλά και στον επιχειρηματικό χώρο, τη δική σας ανάγνωση, το δικό σας σχόλιο σε ό,τι αφορά την διεθνή οικονομία, τη διεθνή κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά και στη μετά-COVID εποχή, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κοιτάξτε, διεθνώς φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Φαίνεται ότι ο πλανήτης μπαίνει σε ένα θετικό κύμα, το οποίο θα τον πάει προς το καλύτερο. Οι λόγοι είναι βασικά τρεις κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι μετά την ταλαιπωρία που υποστήκαμε όλοι από την πανδημία, το οποίο, ξέρετε, έχει δημιουργήσει και ένα ψυχολογικό βάρος στον κόσμο, με το που βγαίνεις από το ψυχολογικό αυτό βάρος, όπως έχει γίνει σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, και στο παρελθόν με τις πανδημίες, αλλά και με τις κρίσεις πολέμων, υπάρχει μια διάθεση από τον κόσμο να υπερκαταναλώσει. Υπάρχουν πρόδρομες ενδείξεις ότι, ας πούμε, πάρετε το shipping, τα freight στο shipping, είτε είναι στο ξηρό φορτίο, είτε και στα containers, τους τελευταίους μήνες έχουν εκτοξευθεί, που είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα εκτοξεύθηκαν. Αυτό δείχνει ότι η αίσθηση του κόσμου, της αγοράς, είναι ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα ανεβεί πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η ζήτηση θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι, το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά τον πλανήτη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε, όπως ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα και πριν την κρίση. Με τη ρευστότητα δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 6-3 δολάρια παραπάνω ρευστότητα. Αυτά τα λεφτά χρειάζονται διέξοδο να επενδυθούν. Γι' αυτό και βλέπετε μεγάλα φαντ του εξωτερικού να αρχίσουν να σκαλίζουν την ελληνική αγορά πιο έντονα από το παρελθόν. Έτσι. Δεν υπάρχουν πολλά projects για να μπορέσουν να επενδυθούν όλα αυτά τα χρήματα. Υπάρχει πάρα πολύ ρευστότητα η οποία θέλει να επενδυθεί. Το τρίτο είναι ότι τα επιτόκια, όπως ξέρετε, είναι αρνητικά. Ακόμα και αν πάρουμε τις μετρητές 100% αυτό που είπε η κυρία Γέλλεν, ότι υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον, δεν βλέπω απίθανο τα επιτόκια, ακόμα και να αυξηθούν, να είναι εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε αυτοί οι τρεις λόγοι είναι λόγοι που συνηγορούν ότι το κύμα θα είναι θετικό. Και κατά την άποψή μου, αυτό το θετικό διεθνές κύμα θα βοηθήσει και τη χώρα. Εάν η χώρα, προσέξτε, η χώρα μας έχει ειδικά προβλήματα. Ας πούμε, το πρόβλημα του μάκρο δεν μπορεί να τα γνωρίσεις. Είναι σοβαρό θέμα. Έτσι. Η χώρα λοιπόν, εάν κάνει αυτά που πρέπει, τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία των 55 περίπου και δισεκατομμυρίων, είτε αυτό αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε αφορά το καινούργιο ΕΣΠΑ κτλ. Και αξιοποιηθούν σωστά αυτά τα χρήματα, πιστεύω ότι
το κύμα αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, το μάκρο παραμένει ένα θέμα και ελπίζω ότι κάποια στιγμή και αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πρέποντα ρόλο. Λοιπόν, επειδή πάντα ως δημοσιογράφος θέλω να βγάζω και τις ειδήσεις και τους τίτλους, κρατάω πέρα από την γενικότερη έτσι, ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, ότι σύντομα ετοιμάζεται νέες επενδύσεις με το EOS Capital Fund και βεβαίως πολύ σύντομα αναμένεται να δούμε ένα νέο fund από τον κύριο Ταβακάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.